Κάνουμε κάθε χρόνο αυτή τη δεξίωση προς τιμή των αφανών ηρώων, που ένας από αυτούς ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος έβγαλε από τη Στοά Ρετζινάκη τη βόμβα όταν εφεύγαν οι Γερμανοί. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα για όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Ανάμεσά τους η Ελένη Μπαλή, που δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα της. Έπαθε μετά από εκεί μόλυνση και έτσι δεν τον γνώρισα εγώ. Η μητέρα μου ήταν έγκυος σε μένα. Ο κατάλογος των νεκρών δεν έχει τέλος. Εκατοντάδες ανθρώπινες ψυχές την 15η Ιουνίου του 1943, λόγω του κινδύνου από την αύξηση των αντιστασιακών οργανώσεων, φυλακίστηκαν στη Στοά Μακάση, κάτω ακριβώς από τον προμαχώνα Μαρτινέκο. Στη συνέχεια βρήκαν μαρτυρικό θάνατο σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Άντρες και γυναίκες, παιδιά, χριστιανοί, ορθόδοξοι και καθολικοί, και σχεδόν όλοι οι Εβραίοι της Κρήτης έζησαν εδώ κάτω από άθλιες συνθήκες κάποιες από τις τελευταίες μέρες της ζωής τους. Η Στοά Μακάση αποτέλεσε τόπο ηρωικής θυσίας αλλά και χώρο πόνου και μαρτυρίου, όπου εκατοντάδες φυλακισμένοι πέρασαν κάποιες από τις τελευταίες ημέρες της ζωής τους. Ένα σύμβολο της αντίστασης κατά του Γερμανού κατακτητή. Η Στοά Μακάση αποτελεί ένα ζωντανό μνημείο που μας θυμίζει τους αγώνες του κρητικού λαού ενάντια στους Γερμανούς κατακτητές. Ένα χρόνο αργότερα, μετά τη φυλάκιση των αιχμαλώτων και την απαγωγή του Κράιπε, οι Γερμανοί συλλαμβάνουν άλλα 400 άτομα, Ελληνοορθόδοξους και Ελληνοεβραίους, και τους οδηγούν στη Στοά Μακάση υπό άθλιες συνθήκες. Αργότερα, οι κρατούμενοι, κατά τη μεταφορά τους με το πλοίο Ταναΐς για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, πνίγηκαν όλοι εκτός από τους Γερμανούς. Τι να σας πω για το μεγάλο μπλόκο της Κρήτης. Μία περίπτωση αυτή και είναι για την τιμή ένεκεν των Εβραίων οι οποίοι έχουν πνιγεί στο Ταναΐς, στην καταβίδησή του, η οποία έγινε πάλι από τους Γερμανούς. Εκπρόσωποι των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών τίμησαν τους εχμαλώτους που έγιναν ήρωες.